Η απόφαση της κυβέρνησης να παταχθεί η βία στα γήπεδα είναι οριστική και αμετάκλητη. Η απόφαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα τα οποία μας προσβάλλουν όλους και προσβάλλουν και τον πολιτισμό μας είναι οριστική. Απευθυνόμαστε προς όλους όσοι εμπλέκονται στα θέματα του αθλητισμού και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου ότι η κυβέρνηση είναι ανυποχωρήτη, δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα πίσω σε όσα ήδη έχει εξαγγείλει. Απευθυνόμαστε σε όλους και λέμε ότι επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία αναπτύσσονται κατά τον απαράδεκτο τρόπο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο χώρο του αθλητισμού είναι αδιανόητο να τα ανεχτούμε γιατί στρέφονται κατά του αθλητισμού και κατά των φιλάθλων και των εργαζομένων στον αθλητισμό. Έλαβα σήμερα τις εισηγήσεις της ελληνικής αστυνομίας και της ΔΕΑΒ σχετικά με το έκριθμο της κατάστασης. Αντιλαμβάνεστε ότι όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως όσα συνέβησαν στον αγώνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρό, αλλά και όλα όσα έγιναν στη συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής, διαμορφώνουν ένα ζωφερό κλίμα. Πιστεύω ότι ο καθένας που αγαπάει τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει για τον οπαδό μιας ομάδας να βλέπει κορυφαίους παράγοντες όχι απλά να διαπληκτίζονται αλλά να βιοπραγεί ο ένας εις βάρος του άλλου. Υπό αυτή την έννοια και κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον να διεξαχθούν αγώνες την Κυριακή. Ήδη στη συνάντηση που είχα με τις διοργανώτριες αρχές τους τόνισα ότι είναι ανάγκη επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος και όσα προβλέπονται τόσο για τις λέσχες των φιλάθλων όσο και για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η κυβέρνηση την άλλη Τετάρτη με εντολή του Πρωθυπουργού προς εμένα θα αναλάβει την πρωτοβουλία να ξανασυναντηθεί με τους εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών. Να δούμε τι έχουν πραγματοποιήσει από όσα έχουν υποσχεθεί. Και σε περίπτωση που διαμορφώνεται η ίδια κατάσταση και υπάρχουν εισηγήσεις πάλι από την ελληνική αστυνομία και τη ΔΕΑΒ, εκ νέου δεν θα γίνουν αγώνες και την μεθεπόμενη Κυριακή. Ελπίζω και εύχομαι όσα συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τους εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών να υλοποιηθούν και να ξέρουν οι πάντες, ιδίως οι φίλαθλοι που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, ότι η κυβέρνηση όσα έχει πει θα τα πραγματοποιήσει, που σημαίνει ότι θα πάρουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα όλα εκείνα τα νομοθετικά μέτρα που αυτή την ώρα δεν υφίστανται για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η βία. Θέλω να πω απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες ότι αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο παρέμβασης της κυβέρνησης σε τόσο σοβαρά ζητήματα είναι απολύτως αθρό, θα έλεγε κανένας σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα ενισχύσουμε με νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές και οι οποίες θα λύνουν το πρόβλημα μία διαπαντός. Εύχομαι αυτά τα οποία συνιστούν σήμερα πρόβλημα να γίνουν αρχή της λύσης και γι' αυτό χρειάζεται η ενεργική συμπαράσταση όλων όσων διακηρύσουν ότι συμφωνούν με την κυβέρνηση, διότι
Αυτό έχουν δηλώσει σε όλους τους τόνους όλοι οι παράγοντες και οι πρόσωποι των ομάδων που συναντήθηκαν μαζί τους. Ελπίζω να τα εννοούν. Και αν τα εννοούν, ας τα κάνουν επιτέλους πράξη. Μάλιστα, άρα λοιπόν κανένας αγώνας αυτή.